Κύριε Χούντα, εδώ λοιπόν έχω δύο κεφάλαια, τα οποία θα αρχίσω σήμερα και θα συνεχίσω προφανώς την επόμενη εβδομάδα. Δεν έχουμε αντιληφθεί την σοβαρότητα της καταστάσεως, ούτε η κυρία Μπακογιάννη. Δηλαδή, το άρθρο το οποίο δημοσιεύθηκε χθες, σήμερα θα έρθει και αύριο, στη Μιλιέτ του Μεχμέτ Αλί Μπιράντ, είναι εκπληκτικό. Η καθημερινή ζωή στην Τουρκία εξισλαμίζεται μέρα με τη μέρα. Θυμηθείτε τι έχω πει εδώ από αυτή την εκπομπή. Θα πρέπει να καθίσουν πολιτικοί και να ακούν τις εκπομπές μου 2 και 3 φορές. Γιατί δεν υπάρχει άλλη σωτηρία. Δεν μπορώ να κάνω άλλο πια. Δεν σας έχω πει ότι η Τουρκία εξισλαμίστηκε μετά το 1946, δηλαδή επί κεμαλικού καθεστώτος. Κοιτάξτε το εξής. Τι παρατηρεί ο Αλί Μπιράντ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα λέει, υπάρχουν μάζες πληθυσμού, ομάδες πληθυσμού, που γεραφανούν ευχάριστοι στους κυβερνώντες. Το έχουμε ζήσει αυτό και στην Ελλάδα. Είναι αυτοί που είναι στην εξουσία. Γιατί νομίζεις ότι όλοι συμφωνούν με το βήμα, όλοι συμφωνούν με την Πανδώρα, όλοι συμφωνούν με το βηματοδότη, όλοι συμφωνούν με τον Καρκαγιάννη, όλοι συμφωνούν με την Καθημερινή? Όχι! Όχι! Η πλειοψηφία είναι αντίθετη. Αλλά επειδή ξέρουν ότι αυτή είναι η εξουσία, κλείνουν το κεφάλι. Νομίζετε ότι όλοι εγκρίνουν την εκπαιδευτική πολιτική ή την ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας? Όχι! Γιατί όμως, επειδή όμως είναι η κυβέρνηση, κλείνουν το κεφάλι. Το ίδιο συνέβαινε και με το Πασό. Ή νομίζετε ότι όλοι πίστευαν αυτά που πίστευε ο Σιμίτης? Όχι! Αλλά ήταν εξουσία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, κύριε Χούντα? Λέω λοιπόν, για να πάμε παρακάτω, έτσι συμβαίνει στην Τουρκία. Όλοι θέλουν να μοιάξουν τους Ισλαμιστές. Και λέει εδώ ότι αυτό φαίνεται γίνεται από πάνω προς τα κάτω, όχι με εντολές, αλλά με τα άτομα τα οποία ασκούν εξουσία. Ξεκινάνε από τον Ερντογάν και βέβαια στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Γκιούλ, και φτάνουν μέχρι τον πρόεδρο μιας υποδιοίκησης νομαρχίας στην Τουρκία, και έχουν μια ομοιόμορφη συμπεριφορά η οποία διαχέεται. Έτσι όπως θυμάμαι εκείνο το φοβερό με το Πασόκ, είχε πεθάνει ο Βάρνελης, είχαν πάει στην κηδεία. Έχω πάει με την καλή τη δοξιάδη στην κηδεία, θυμάμαι. Και μου έλεγε, θα δεις τώρα απ' έξω να πουλάνε και τα πείματα του Βάρνελη. Και τα πουλούσαν έξω, είχαν στήσει πάγκους. Και βλέπω τον Κουτσοχέρα, τον συγχωρεμένο, τον ποιητή, ο οποίος βέβαια με την γυναίκα του, ήταν το γένος τρέφει, όπως ξέρετε, η γυναίκα του. Λοιπόν, ο άνθρωπος δεν είχε καμία σχέση με τον Ζιβάγκο. Ήταν κανονικά, με γραβάτα. Είχε πάει με μαύρη γραβάτα. Και τελείωσε η κηδεία και μας λέει, αχ, φεύγω, λέει. Μας λέει, φεύγω. Δεν το ξεχάσα, το φεύγω. Πάω σπίτι να ντυθώ για να δω τι έχουμε στη Βουλή συνεδρίαση. Ήταν βουλευτής του Πασόκ. Πάει να ντυθεί, δεν είναι ντυμένος. Όχι, ντυμένος εννοούσε να βγάλει το πουκάμισο και τη γραβάτα και να βάλει Τσιβάγκο. Ποιος? Ο Κουτσοχέρας. Ένας αστός άνθρωπος, βεβαίως ήταν του Παπαναστασίου νεολαίος πριν στο Μεσοπόλεμο, αλλά για όνομα τότε γελούς, ήταν αστείο. Είχε βάλει την στολή. Τη στολή που είχε βάλει ο Ανδρέας. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει στην Τουρκία. Τώρα κοιτάξτε κάτι. Έχει αλλάξει ο τρόπος, η γλώσσα. Έχει εμπλουτιστεί στην Τουρκία με αραβικά. Το ύφος. Όπως έχουμε τους κληρικούς εμάς, έχουμε ένα ύφος. Δεν έχουν οι κληρικοί που βγάζουν κήρυγμα? Από όμβονος λέγω, αγαπητοί χριστιανοί, ότι οι αδελφοί μου λέγουσι. Παράδειγμα. Αυτό το υπάρχει και το αντίστοιχο στο Ισλάμ. Τώρα λοιπόν, αυτό το ύφος πέρασε στην πολιτική. Και ξεκινώντας από τον Ερντογάν, δεν το ξέρω αν τα ξέρει αυτά η κυρία Μπακογιάννη, γι' αυτό γίνομαι έξαλλος, κυρία Χούντα, ο πολιτικός λόγος του Ερντογάν είναι με ύφος Χότζα. Αζίζ εμσελιλερίμ. Πηγαίνει στο Ισλάμ επάνω το ήχος.
Μετά προχωρεί λοιπόν ο Μεχμέτ Αλί Μπιραντ και λέει ότι αυτός ο τρόπος κηρύγματος, πολιτικού κηρύγματος, είναι θρησκευτικό κήρυγμα που διδάσκεται στις θεολογικές σχολές των ιεροκηρύκων του Ισλάμ, Ιμάμ Χατίπ Οκουλού. Ο αριθμός τους είναι τεράστιος. Σκέψω ότι στην Τουρκία τώρα υπάρχουν 27 πανεπιστημιακές σχολές ισλαμικής θεολογίας. Αριθμός τρελός. Πάμε παρακάτω. Μόνο σε ανώτατο επίπεδο, έτσι. Πάμε παρακάτω. Η γλώσσα του σώματος. Πριν δίναν χειραψία. Μετά τι έκαναν. Το γύρισαν στο αραβικό. Ποιο είναι το αραβικό? Φιλιά. Τώρα αρχίζει η απόσταση, που είναι ακόμα πιο αυστηρό Ισλάμ. Δηλαδή τι κάνουν? Στις γυναίκες δεν τις δίνουν χέρι, χειραψία, όπως και σε αραβικές χώρες. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Δεν θα δώσει να πιάσει το χέρι μιας γυναίκας. Η γυναίκα κάνει αυτή την κίνηση. Κλείνει το κεφάλι. Έτσι. Όπως οι ακροδεξίοι στην Γκρίζη Λύκη, κοιτά το κεφάλι τους κουνάνε. Δεν κάνουν καμία άλλη κίνηση. Λοιπόν, και τώρα αρχίζει, γυρνάει το άλλο, η άλλη φάση, είναι τελείως αραβική. Κάνουν έτσι, καρδιά τους. Αυτή την κίνηση. Δηλαδή ο Κεμάλ μέσα από τον τάφο του θα κάνει 5 τούμπες. Τώρα, στο θέμα της διατροφής. Βλέπεις στην Τουρκία ότι έχουν αποθήσει το ποτόν σαν γνήσιοι μουσουλμάνοι. Υπάρχουν τα ποτά σε μια άκρη του τραπεζιού, αλλά κανείς φοβάται να ζητήσει ποτό. Πορτοκαλσουγιού, πορτοκαλσουγιού, δηλαδή πορτοκαλόζουμο, έτσι, orange juice, πορτοκαλσουγιού, αϊράνι, το γνωστό αϊράνι, το ξέρετε το αϊράνι, έτσι, το αϊράνι, ή μεϊβάσουγιού. Μεϊβάσουγιού είναι ζωμός φρούτων, μεϊβάσουγιού κτλ. Λοιπόν, πρέπει να έχεις, λέει, πολύ θάρρος να ζητήσεις ποτόν, λέω, στην Τουρκία. Το δύσιμο. Τώρα, υπάρχει μία μείωση του αριθμού του τσαρσαφιού, δηλαδή αυτό που έβαζες, τις καλύπτρες που έβαζες στο κεφάλι, ολόκληρο, ήταν σαν μπόγος η γυναίκα. Και αυτό έχει αντικατασταθεί με τουρμπάν, αυτό που είπε, που είναι πολύ, που συμβαδίζει με τον σεκουλαρισμό που λέει η κυρία Μπακογιάννη, και με ένα μαντό το οποίο φτάνει, πανοφόρη που φτάνει μέχρι τον αστράγαλο κάτω. Αυτό γενικεύεται όμως, αυτή η εικόνα, το κεφάλι με το μαντό με το αστράγαλο, όπως είναι και στις αραβικές χώρες. Λοιπόν, είναι η λεγόμενη μόδα του τασετούρ, έχουμε αναφερθεί σε άλλη εκπομπή αυτή, η οποία γενικεύεται όμως και καταλαμβάνει και αυτές οι οποίες ήταν ντυμένες κανονικά. Στους άνδρες δεν υπάρχει διαφοροποίηση στην ενδυμασία, αλλά εκείνο το οποίο παρατηρείται, και έχω τρία στοιχεία που ακόμα έχω να πω. Πρώτα απ' όλα παρατηρείται το εξής, κύριε Χούντα. Παρατηρείται ότι ο αριθμός εκείνων που πηγαίνουν τις Παρασκευές στο ναμάζι, στο τζαμί, η Παρασκευή είναι η Κυριακή μέρα για τους μουσουλμάνους, είναι κάτι το συγκλονιστικό. Έχει καταλάβει αμόκ τον τουρκικό πληθυσμό και όλοι βρίσκονται σαν τζαμιά για το ναμάζι της Παρασκευής. Δηλαδή, σε αντιστοιχεία, θα έπρεπε στην Ελλάδα στους τρεις Έλληνες οι 2,5 να πήγαιναν στην εκκλησία την Κυριακή. Το αντίστοιχο είναι. Να γιατί δεν μπορούμε να εκλάβουμε την Τουρκία σαν και εμάς και να μιλήσουμε σαν ίσον προς ίσον. Ιδίως όταν έχουμε ένα ισλαμικό κόμμα στην εξουσία. Είναι σαν να σκάβουμε το λάκκο μας. Για να θυμηθώ εκείνη την γκάφα της κυρίας Μπακογιάννη που μας είπε ότι θα πρέπει το Φετιέ τζαμί στην Πλάκα να γίνει τζαμί, να γίνει τέμενος των μουσουλμάνων. Τον γκάφα. Γκάφα της γκάφας. Και τι να πρωτοσκεφτώ δηλαδή. Λοιπόν, τώρα άλλο, πάμε παρακάτω. Είναι τα μέσα. Τα μέσα, βλέπεις, ισλαμοκρατούνται σιγά σιγά. Υπάρχουν τηλεοπτικοί σταθμοί του ισλαμικοί. Οι εκπομπές, οι τηλεοπτικές, αποκτούν μια άλλη χρειά. Οι εφημερίδες αποκτούν μια άλλη χρειά. Και το τελευταίο είναι το ισλαμικό κεφάλαιο. Άνθρωποι τους οποίους δεν μπορούσε να φανταστείς ποτέ, που ήταν σε κάτι τζαμιά απ' έξω και κάναν τον Αρζουχαλτζή, δηλαδή γράφανε γράμματα κτλ.
έχουν κολοσσία ποσά στα χέρια τους. Δηλαδή, ό,τι συνέβη με το Πασόκ σε εμάς, σε αντιστοιχεία άλλη. Μπαίνουν στις κρατικές προμήθειες, έχουν πάρει έχουν κάτι κολοσσιαία χρήματα κυκλοφορούν στο Ισλάμ. Και έτσι εξισλαμίζεται η Τουρκία. Αυτό γίνεται με βάση ένα σχέδιο των ΗΠΑ της Αμερικής. Το οποίο έχει σχέση και με τα γενικότερα σχέδια της Αμερικής σε ό,τι αφορά την Τουρκία.